Εμείς είχαμε δύο πρωταρχικά θέματα. Το ένα είναι ο προφήτης Ηλίας και το άλλο η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Την Δευτέρα 25 Ιουλίου, στον εσπερινό της εορτής της Αγίας Παρασκευής, θα τελεστεί η θεμελίωση του Ναού της Αγίας στο Καστέλι. Πρώτο Θεός, όπως οικοδομήσαμε τον προφήτη Ηλία, θα οικοδομήσουμε και την Αγία Παρασκευή. Την παραμονή της Αγίας Παρασκευής θα πάμε και θα θέσουμε τον θεμέλιο λίθο και η Μητρόπολη που έλαβε την ευθύνη της οικοδόμησης του προφήτη Ηλία και το εκκλησάκι θα περιέλθει εις την ενορία, θα αναλάβει την ευθύνη της οικοδόμησης και της Αγίας Παρασκευής με τη χάρη του Θεού και η Εκκλησία θα περιέλθει στην ενορία ρουσοχωρίων. Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής βρισκόταν στο χώρο που κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Κάναμε μία προσπάθεια να τον μετακινήσουμε, να μην επιχωματιστεί. Δυστυχώς δεν είχε θεμέλια και δεν μπορούσαμε να τον μετακινήσουμε. Με αποτέλεσμα να λειτουργήσουμε, πήραμε τα γυαλίψανα και μετά επιχωματώθηκε. Το νέο εκκλησάκι θα οικοδομηθεί σε οικόπεδο ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο Καστελίου. Οικόπεδο της ενορίας ρουσοχωρίων, το οποίο το παραχωρεί ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος ή στην ενορία ρουσοχωρίων για να δοθεί, για να οικοδομηθεί ο ναός. Που θα είναι ένας μικρός ναός, δεν θα είναι. Γίνω στα 30-40 τετραγωνικά. Ο σχεδιασμός της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου θέλει το ναό να ολοκληρώνεται σύντομα, με ορόσημο μάλιστα τη γιορτή της Αγίας το 2023, όπου και φιλοδοξείται να πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του ναού. Έχω και μία σκέψη την οποία έτσι κοινοποιώ και γνωστοποιώ. Η Αγία Παρασκευή είναι η προστάτηδα των οφθαλμών. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαν οι οφθαλμίατροι να αναλάβουν, να συμβάλλουν, να βοηθήσουν να οικοδομηθεί ο ναός της Αγίας των